Από τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Και η κυρία Διαμάντο Μανολάκου, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλημέρα και σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς και ήρθατε. Καλό ξεκίνημα και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πουλάκη να αναφερθούμε λίγο στο χθεσινό Υπουργικό. Από ό,τι μάθαμε και το ρεπορτάζ τουλάχιστον σε αυτό κατατείνει, υπήρξαν γκάζια από την πλευρά του Πρωθυπουργού σε υπουργούς. Ότι, εν πάση περιπτώσει, η τρίτη αξιολόγηση είναι εδώ, πρέπει να τρέξετε, πρέπει να πατήσετε κι εσείς τον γκάζι, και ότι δεν θα ανοιχθεί ούτε αστοχίες, ούτε αριθμίες, και, εν πάση περιπτώσει, κακοφωνίες. Ερώτημα, υπήρξαν κακοφωνίες και η κακοφωνία έχει να κάνει μόνο με το Σαρονικό, αν υπήρξε, ή και με άλλα θέματα. Είχε επενδύσεις. Κοιτάξτε να δείτε, επί δύο χρόνια η κυβέρνηση, γιατί έχει φτάσει στο μέσον της τετραετούς θητείας της, όλη η κυβέρνηση αγωνίζεται το να τελειώσει τις αξιολογήσεις και να ο οδικός χάρτης, ο οποίος είναι Αύγουστο του 18, να έχουμε τελειώσει από τις επιτροπές, είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Άρα και χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε πια στον τελευταίο χρόνο, είμαστε στην τελευταία τρίτη αξιολόγηση, άρα ο χρόνος... Τελευταία, είμαστε σίγουροι? Ναι. Δεν θα υπάρξει τέταρτη αξιολόγηση? Δεν θα υπάρξει. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε την τρίτη αξιολόγηση, είναι τα 113 προαπαιτούμενα, τα οποία είναι θεσμικού κυρίως περιεχομένου, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσει η κυβέρνηση, και αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα μας οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της πορείας μέχρι τον Αύγουστο του 18 για το τέρμα της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι αυτός ο πολιτικός λόγος και αυτή η πρόταση ακούστηκε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την ομιλία του Πρωθυπουργού, και ακούστηκε και φάνηκε η μεγάλη διαφορά, για να ολοκληρώσω, από μια εναλλακτική πρόταση, αν την πει κανείς εναλλακτική, από την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης την επόμενη εβδομάδα, πριν δύο μέρες, όπου ο πυρήνας της πολιτικής πρότασης, έξω από τα πάρα πολλά που μπορεί να πει κανένας για τις ειδικές προτάσεις, είναι ότι η αυταπάτη, δεν έχει αυταπάτη ο κύριος Μητσοτάκης, ότι μπορεί να υπάρχει μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, που σημαίνει ότι πάμε πίσω από τη Γαλλική Επανάσταση, που σημαίνει ότι ισονομία, ισοπολιτεία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ανθρώπινα δικαιώματα πετιώνται στο καλάθι των αχρήστων, που σημαίνει ότι το σπίτι του Βολτέρου, το σπίτι του Βολτέρου που μάθαμε δηλαδή, ότι αγόρασε η οικογένεια Μητσοτάκη, πήραν μόνο το σπίτι και τίποτα από τον ίδιο τον Βολτέρο. Λοιπόν, για κοινωνικό δαρβινισμό σας κατηγορεί η κυβέρνηση, για την κυρία Κεραμέως. Και βεβαίως ο πυρήνας